Κύριε Σιμόβουλε, ποια είναι η κατάσταση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και πόσους εισακτέους βλέπετε για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά? Να αρχίσουμε με τους εισακτέους. Έχει ανακοινωθεί ο αριθμός των εισακτέων από το Υπουργείο για το 2016-2017. Περιμένουμε περίπου 2.800 εισακτέους. Τόσες είναι οι θέσεις τις οποίες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο για το φετινό μηχανογραφικό. Αυτές οι θέσεις είναι λίγο περισσότερες από αυτές που είχαμε πέρυσι. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον αυξημένο αριθμό, αν και έχουμε πολύ μειωμένους τους προϋπολογισμούς μας. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, οι προϋπολογισμοί κάθε χρόνο μειώνονται ακόμη περισσότερο. Το 2016 δεν ήταν εξαίρεση, είχαμε μια αρκετά μεγάλη μείωση. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Και το αναμενόμενο είναι να δούμε πόσοι από αυτούς τους φοιτητές φέτος, με το νέο σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων και τις νέες διαδικασίες, θα μείνουν στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, θα επιλέξουν το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και γενικότερα πώς θα γίνει η εισαγωγή με ένα καινούριο σύστημα το οποίο θα εφαρμοστεί φέτος. Εμείς πάντως θα είμαστε έτοιμοι με τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε, με τη βοήθεια όλου του προσωπικού και των συναδέλφων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια πραγματικά υπερβάλλουν αυτούς για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αυξημένη, στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν, ειδικά στο διδακτικό έργο. Και ελπίζουμε και ακόμη μια φορά να τα καταφέρουμε όπως μέχρι τώρα.